Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριος Μπαλάσκας. Γεια σας κύριε Μπαλάσκα μας, πώς είστε? Ωραία. Να πούμε και χρόνια πολλά. Γλυκά και καρατέα. Παρέλειψα να με βάλετε στις χρεώσεις. Βέβαια. Βάλουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Αστυνομία σήμερα. Σε όλους τους αστυνομικούς. Ο Άγιος Αρτέμις. Ο προστάτης ελληνικής αστυνομίας, ο Άγιος Αρτέμιος, βοήθειά μας. Και διάβαζα ότι κάτι εκδηλώσει κάνει στην Αμυγδαλέζα. Ναι. Πάντα γίνεται του Αγίου Αρτεμίου γιορτή, όπου συμμετέχουν αστυνομικοί, συμμετέχει η φυσική και η πολιτική ηγεσία και τα συνδικαλιστικά σωματεία. Αυτή η γιορτή γίνεται συνήθως στις σχολές Μεσογείου που έχουμε για την εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου. Στις παλιές σχολές χωροφυλακής και τώρα θα γίνει στα κεντρικά επανασχολείπα αστυνόμων στην Αμυγδαλέζα. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, να συνδεθούμε και με την κυρία Γεράκη, η οποία είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Γιατί δεν μας ήρθατε σήμερα εδώ παρά από το σπίτι? Τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα είχα υπηρεσία, οπότε αυτό και το επόμενο το έχω σκάσει στο αγαπημένο μου νησί στην Αίγινα. Στην Αίγινα. Κατάλαβες τώρα. Ωραιότατα. Ωραία. Χαρά. Να κάνει και καλύτερο καιρό. Όχι, είναι μια χαρά, είναι ο καιρός τώρα, είναι ο καιρός. Δεν είναι για μπάνιο πια όμως, ε. Ψυχαλίζει τον Πειραιά, κύριε Καμπουράκη. Ψυχαλίζει. Στον Πειραιά ψυχαρίζει τώρα. Ναι. Μακάρι να βρέξει λίγο. Ωραία είναι. Το φθινόπωρο παντού είναι όμορφο. Έχει πολλά χρώματα το φθινόπωρο. Κύριε Μπαλάσκα, τι γίνεται τώρα με το βιασμό αυτό της 13χρονης? Τι νέα υπάρχουν? Γενικώς βιάζονται. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί? Πάντα έτσι ήταν? Ή τώρα δεν πήγε? Όχι. Όχι. Όχι, δεν ήταν. Μήπως ήταν και δεν το βλέπαμε, δεν το ακούγαμε, δεν το μαθαίναμε. Υπήρχαν αυτά που υπάρχουν. Η διαφορά μας, η τεράστια, ας πούμε, με εμάς που είμαστε μια γενιά των 80s, των 90s, ας πούμε, είναι η ποσότητα και η συχνότητα και η πυκνότητα. Δηλαδή, είχαμε μπούλινγκ στο σχολείο. Εγώ αναγκάστηκα 15 χρονών από μπούλινγκ, ένα αδύνατο παιδάκι. 14 στα 15 στο γυμνάσιο αναγκάστηκα και πήγα, γράφτηκα στην Πυγμαχία, στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Για να δυναμώσεις, να κάνεις. Ναι, γιατί υπήρχε ένας κοκκινοκόλλης, λεγότανε τότε, να μου συγχωρεθεί. Έτσι ήταν στο Παγκράτη, αυτός που γλυμμένο το όλο το Παγκράτη. Είχε στοχοποιήσει μερικά παιδάκια μας και τα λοιπά. Μας έπιανε μέσα στο άλλο του Παγκρατίου, μας έκανε ντουκ. Υπήρχανε. Η αλήθεια είναι. Αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα παιδική εγκληματικότητα. Λέμε παιδική εγκληματικότητα, παύλα παραβατικότητα. Ναι. Αλλά δεν είχαμε εγκληματίες 5 και 8 και 10 και 12 χρονών. Ναι. Δεν έβλεπες. Τώρα είδες τώρα τρεις ανήλικοι. Στη Θεσσαλονίκη. Τους... Χωρίς πινακίδες αυτοκίνητο. Είναι άλλο. Αυτή ήταν τώρα μεγάλη, 18 ήταν και ήταν. Ήταν άλλο και ήταν άλλο με την αδελφή μέσα μπλεγμένη. Ήταν δηλαδή. Ναι, αλλά ήταν χωρίς πινακίδες και είχαν ναρκωτικά μέσα και εμβολήσαν το περιπολικό. Ναι. Εμείς πιτσιρικάδες, ακόμα και αν το παίζαμε λίγο μάγες. Δεν τολμούσαμε τώρα να πατήσουμε τον γκάζα παχτή. Όχι, ούτε καν οδηγούσαμε. Κύριε Καμπουράκη, εμείς πηγαίναμε να πιούμε ένα καφέ στη Γλυφάδα. Άντε να χτυπήσουμε κανένα κουδούνι να παίζαμε. Σε δικάβαλο με τα παπάκια που ήταν τότε, α πούμε. Έτρεχε το φιλοκάρδι μας, μη σταματήσουν τον οδηγό, ενώ ο οδηγός είχε και χαρτιά. Να μην μας σταματήσουν καν τότε η αστυνομία πόλεων. Βέβαια. Άλλες περιοχές, άλλα παιδιά εμείς, άλλες εποχές, είναι τελείως διαφορετικά. Συγγνώμη, 13 χρόνια στη Λέσβο. 13 χρονών δεν ήταν. Ναι, 13. Ναι. Ναι. Και τη βιάσανε, ρε παιδί μου. Δύο νέα πρόσωπα, λέει στο κάδρο για το βιασμό. Δηλαδή... Αυτό ήρθε στην επικαιρότητα, έπεσε από κάτω από την επικαιρότητα, ναι, διότι ο εισαγγελέας, όχι, θα σας πω γιατί. Γιατί ο εισαγγελέας δεν διέταξε, διότι δεν έκρινε, να γίνει η βία προσαγωγή, η σύλληψη των δύο ατόμων, ναι, διότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ή να καταδεικνύουν πράξεις των δύο νεαρών. Και άρα, λοιπόν, έφυγε λίγο από την επικαιρότητα, ναι, αυτό με αυτό. Σου λέει, κοίταξε να δούμε, γιατί λέγανε ότι υπάρχει ένα βίντεο, το βίντεο δεν υπήρχε. Τώρα ξαναήρθε πάλι στην επικαιρότητα και ήταν ανοιχτή η προανάκριση ελληνικής αστυνομίας. Περιμένουμε τώρα να πάρθουν και καταθέσεις. Δευτέρα το πρωί θα έχουμε πιο επαρκή στοιχεία να μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό το 13χρονο ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο είχε, κλείνοντας, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικογένειά του. Κυρία Γεράκη, οικογενειακό του περιβάλλον. Άλλο ένα παιδί 13 ετών, όπως έγινε γνωστό,
υπήρξε αυτό το περιστατικό δυστυχώς. Σε κάθε προβληματικό παιδί, σε κάθε παιδί που είναι πρωταγωνιστή σε πρόβλημα, μια προβληματική οικογένεια βλέπουμε από πίσω, ρε παιδί. Δυστυχώς. Ξέρετε τι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Μπαλάσκα σε αυτό που είπε. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Απλά αλλάζει η μορφή, η συχνότητα και ίσως η ποιότητα. Πλέον βλέπουμε μια παραβατικότητα η οποία απορρέει από τελείως διαφορετικές, επιτρέψτε μου, κοινωνικές συνθήκες ή μια διαφορετική κρίση αυτή της κοινωνικής και της ανθρωπιστικής. Σε όλο αυτό βλέπουμε ότι στην παιδική και νεανική παραβατικότητα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κοινός παρονομαστής, η χρήση ή η κατάχρηση των social media. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά ίσως με προηγούμενες εποχές. Mm-hmm. Τα διαφορετικά πρότυπα και η χρήση των social media. Ναι, γιατί τα παιδιά, τα νέα παιδιά μπαίνουν στο TikTok ή στο Instagram, βλέπουν ας πούμε άλλα παιδιά που είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα μπορεί να μην έχουν, με τα φίλτρα που βάζουν όλα κτλ. Σου λέει ότι αυτοί βγάζουν και λεφτά γρήγορα και εύκολα. Και άρα θέλουν βλέπουν να τους βία, ρε παιδί μου, βία βλέπουν. Έχει και βία, βέβαια. Και έχουν αυτή τη φρικτή λέξη προκαλώ. Προκαλώ. Το προκαλώ είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή πάει ο άλλος, δέρνει έναν τύπο και λέει μετά προκαλώ. Και τρέχουν οι άλλοι επειδή νιώθουν ότι έχουν προκληθεί να δίνουν και αυτοί. Η κυρία Γεράκη, η ψυχολόγος μας, τι σας λέει όμως? Ότι η αποτύπωση των εγκληματικών πράξεων της νεολαίας πλέον στα κινητά και στο ίντερνετ δημιουργεί και εθισμό και πρόβλημα όσον αφορά την παραβατικότητα. Για αναπαραγωγή. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να δείρω ένα παιδί γιατί μου έχει κάνει κάτι. Ναι. Να το δείρω γιατί μου έκανε κάτι. Και τελείως διαφορετικό να το δείρω για να το καταγράψουν οι φίλοι μου και να το σηκώσω στο TikTok. Ναι. Αυτό είναι και ένα λεγόμενο, επιτρέψτε μου, σύνδρομο μιμητισμού. Δηλαδή πλέον ξεχωρίζουν με αυτόν τον τρόπο, επιδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο και γίνονται αποδεκτοί. Αλλά και κάτω από αυτό είναι το ότι τα πρότυπα πλέον, και δεν εννοώ μόνο αυτά που απορρέουν από τα social media και τα ερεθίσματα και την υπερπληροφόρηση. Γενικότερα της κοινωνίας λέτε. Τα η αντανάκλαση από τους ενήλικες ποια είναι? Θυμός, μία τάση έκρηξης παντού. Δηλαδή επιτρέψτε μου να σας πω ότι μένω στον Πειραιά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είμαι σε έναν κεντρικό δρόμο στον Πειραιά και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο προσπαθεί να κάνει σφήνες τώρα που στον κεντρικό δρόμο του Πειραιά. Και επειδή ένας άνθρωπος πήγαινε κανονικά στον δρόμο του, κατεβάζει ο άλλος το παράθυρο και του κάνει νόημα να κατέβει δεξιά. Και έχω μείνει και απορώ στη μέση του δρόμου, ας πούμε. Θα κατέβουν ενήλικες άνθρωποι. Να θα έρθουν. Χωρίς κανένα λόγο. Εγώ είδα ένα τέτοιο περιστατικό που πλακωνόντουσαν στο Μαρκόπουλο. Μα είναι τρομερό. Επιτόπου. Θυμός, τάση εκρήξεων. Ακριβώς παντού. Τα παιδιά λοιπόν τι βλέπουν? Βλέπουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Βλέπουν ενήλικες θυμωμένους, βλέπουν ενήλικες που δεν συγκρατούνται, που έχουν την τάση να θυμώνουν και να βιοπραγούν παντού. Αντιγράφουν και τον μπαμπά. Από το δρόμο μέχρι στο σούπερ μάρκετ. Αντιγράφουν ακριβώς. Και τον μπαμπά, στην οδήγηση ακριβώς. Παράδειγμα, στο πώς αντιδρά τα λεκτικά επιθέσεις και όλα αυτά. Ακούνε και τραπ. Στα πάντα, πολύ, στα πάντα. Πολύ τραπ, κυρία Γεράκη. Έχω πάντως εγώ γνωστό καθηγητή που του λένε οι μαθητές του, μεγάλος άνθρωπος τώρα, στην ηλικία μου δηλαδή, που του λένε οι μαθητές του τώρα, επειδή έχει καλές σχέσεις, του λέει, α, κακομύρη, δουλεύεις για ένα χιλιάρικο τώρα. Εμείς σε δύο χρόνια, τρία, θα έχουμε μάτσο τα λεφτά στην τσέπη, τώρα, ας πούμε. Φαντάζομαι. Αυτά δεν είναι λόγια όμως, ναι, και όμως, έτσι.